Δήμαρχος του Δήμου Γκυλελέρ. Βγήκαμε σήμερα εδώ στο δρόμο ως μια παράσταση διαμαρτυρίας μετά και από την συνάντηση που είχαμε στην Αθήνα με το Υπουργείο και θέσαμε τα αιτήματά μας για τα οποία απάντηση δεν πήραμε. Αυτό μας αναγκάζει να βγούμε στο δρόμο προειδοποιητικά σήμερα για να σκύψουν πάνω στα προβλήματα και να δουν πρώτον το κατάσχετο που είπαμε ότι μπορεί να ισχύσει. Θέλουμε 15.000 ευρώ όπως έχει κάθε Έλληνας πολίτης από 1.250 ευρώ το μήνα, αυτό ζητάμε και εμείς. Ζητάμε αφορολόγητο πετρέλαιο που ήδη έχει δοθεί σε τάξεις όπως είναι οι αεροπορικές εταιρείες και οι ξενοδόχοι, οι φοπλιστές. Πάντα το ίδιο ζητάμε και εμείς ως παραγωγή αγρότες Έλληνες, γιατί δεν μπορούμε να συναγωνιστούμε Ευρωπαίους συναδέλφους μας οι οποίοι το παίρνουν με 60 λεπτά και εμείς το παίρνουμε με ένα 40 και ένα 50. Αυτά τα πράγματα μας αναγκάζουν να βγούμε στον δρόμο. Περιμένουμε από την κυβέρνηση να σκύψει τα προβλήματά μας, να στηρίξει τις τιμές των προϊόντων που έχουν καταρρεύσει, όπως είναι το βαμβάκι, να δει προγράμματα όπως στην δικιά μας περιοχή.